Κύριε Δελή, επιτρέψτε μου καταρχήν να ξεκινήσω την απάντηση ξεκαθαρίζοντας ένα ζήτημα το οποίο, όπως φαίνεται από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκείται στο Υπουργείο Υγείας, απασχολεί ιδιαίτερα το σώμα και είναι αυτό των προσλήψεων. Πρέπει να γίνει και την κάλυψη των κοινών θέσεων. Πρέπει να γίνει απολύτως αντιληπτό ότι κατανοούμε πλήρως το ζήτημα των ελλείψεων και οι ελλείψεις αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με προσλήψεις σε κενές οργανικές θέσεις. Δυστυχώς όμως, όταν κάποιες θέσεις βγαίνουν άγονες ή δεν υπάρχει ζήτηση, πρέπει να καλύπτουμε τις ανάγκες και στην τελευταία άκρη, στο τελευταίο μέρος της χώρας, με άλλες διαδικασίες οι οποίες έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είναι οι μετακινήσεις προσωπικού και η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Και με αυτόν τον τρόπο άμεσα ενεργούμε, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις υφιστάμενες ανάγκες και ελαχιστοποιώντας τις ελλείψεις. Ταυτόχρονα όμως σχεδιάζουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. Σε ό,τι αφορά το Κέντρο Υγείας Αμοθράκης, το πρόβλημα είναι γνωστό. Και υπάρχουν προβλήματα και σε άλλους κλάδους, όπως είναι το ιατρικό, λοιπό, προσωπικό και νοσηλευτικό. Η κατάσταση στην οποία παραλάβαμε ήταν όντως οριακή. Δεν εξασφαλιζόταν σε καμία περίπτωση η ομαλή λειτουργία του κέντρου και κατά συνέπεια υπήρχε μεγάλο κενό στην κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των περίπου 3.000 κατοίκων της Αμοθράκης. Σήμερα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά. Προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες ενέργειες για να ενισχύσουμε και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης. Η διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας και Θράκης ως αρμόδια αρχή έχει προχωρήσει στον προγραμματισμό και την υλοποίηση μετακινήσεων ιατρικού προσωπικού από φορείς αρμοδιότητάς της. Οι μετακινήσεις αυτές κρίθηκαν αναγκαίες από τη στιγμή που οι προκηρύξεις θέσεων επικουρικού προσωπικού βγήκαν άγονες, χωρίς να υπάρχει γιατρός δυστυχώς που να ενδιαφερθεί για κάλυψη των προκηρυχθέντων θέσεων. Όπως επίσης στο κενό έπεσε και η προσπάθεια απόσπασης αγροτικού γιατρού από πλοίο κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Αναφορικά με τη μετακίνηση των γιατρών και την κάλυψη των αναγκών του νησιού, έχει καταρτιστεί κατάλογος με ετήσιο προγραμματισμό από το Δεκέμβριο του 2019, ο οποίος περιλαμβάνει γιατρούς οι οποίοι υπηρετούν στα κέντρα υγείας από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου έως και την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, με σκοπό την εκπεριτροπή στη μετακίνησή τους. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το 492 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, η διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας πέτυχε την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης με μία γιατρό ειδικότητας παιδιατρικής μία φορά το δίμηνο, προκειμένου να καλυφθούν οι εξαιρετικά επίγουσες ανάγκες του νησιού. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως έχουν προηγηθεί προκηρύξεις για τη συνολική ενίσχυση της στελέχωσης του ιατρικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης, οι οποίες λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος απέβησαν άγονες. Σημειώνεται δε ότι μετά από εισηγήσεις το 2019 το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης χαρακτηρίστηκε άγωνο κέντρο τύπου Α, προκειμένου με την παροχή οικονομικών κινήτρων να προσελκύσει γιατρούς και να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα λειτουργικά προβλήματα του Κέντρου Υγείας. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για κάλυψη της θέσης και δεδομένου ότι δεν υπάρχει. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Κανένας παιδίατρος στο νησί. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με τον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου και αναμένουμε μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος που έχει εκδώσει ήδη ο Σύλλογος να προβούμε στην κάλυψη της θέσης παιδιάτρου με μπλοκάκι. Και αναμένουμε την εξέλιξη της διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ.